Έλα ρε Αργύρη Καμπούρη. Έλα ρε Αργύρη Καμπούρη. Άργη. Γεια σου ρε Λιβέρη Ανδρίτσου. Ο Λάμπης. Ε. Ο Λάμπης. Γεια σου ρε Μιχάλη Ρωμανίδη. Για να πούμε και αυτούς που δεν τους λέμε ποτέ. Γεια σου ρε Μέμο Ιωάννου. Ήτανε. Έπαιζε ο Μέμος. Ναι. Έπαιζε και πολύ κιόλας. Πολύ. Γεια σου ρε Νίκο Φιλίππου. Ευτυχώς τραυματίστηκε αυτός. Πω, δεν το λες ποτέ ρε φίλε για σαν αθλητή αυτό. Τι άνθρωπος είσαι. Ευτυχώς τραυματίστηκε και δεν έπαιξε τα τελευταία 5 παιχνίδια. Γεια σου ρε Αλεφάντε. Είσαι παλικάρι. Τι έγινε ρε Σταύρε, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Τι πιάδι ήταν. Ο Καρατζάς. Ο Καρατζάς, Νίκος Καρατζάς. Νίκος, Παπαγκράτη. Πεντάρι. Δεν πρέπει να τον πρόλαβα αυτόν. Νίκος Καρατζάς, ναι. Σωστό. Λινάρδος. Ο Λινάρδος ήταν. Βέβαια. Νίκος Λινάρδος. Μάτζικ. Μάτζικ, Νίκος Σταυρόπουλος. Νίκος Σταυρόπουλος. Καλή τύχη στην μάχη που δίνει για την εκλογή του στην περιφέρεια. Θεσσαλονίκη με τον Τζικώστα. Ναι. Ποιοι άλλοι είναι. Και μετά η πέντε κλασική πρέπει να είναι. Πέντε, ναι. Δηλαδή Κόρφας Πρέλεβιτς. Α, όχι. Ποιος Κόρφας. Γκάλης Γιαντάκης. Γκάλης Γιαννάκης, ο Φάνης, ο Καμπούρης και ο Κολλητός, ο Φασούλας. Δεν έπαιζε τεσσάρι ο Καμπούρης, ναι. Ποιος έπαιζε τεσσάρι, ρε. Αποκλείται να πέσει τεσσάρι ο Καμπούρης. Καμπούρης έπαιζε. Δεν είχαμε κανένα κανονικό. Ήταν ο Φιλίππ που τραυματίστηκε και μπήκε ο Φασούλας. Ποιος Φασούλας. Και μπήκε ο, και μπήκε ο Καμπούρης. Καμπούρης. Ο Αργύρης Καμπούρης. Γιατί εγώ νομίζω ότι είχαμε άλλο τεσσάρι. Όχι. Ο Ντέβιτς Τεργάκος δεν έπαιζε, δεν είχε γίνει Έλληνας. Μετά τον πήρανε. Νομίζω το 88 ήρθε στην Ελλάδα αυτός. 87-88. Νομίζω ότι το 88 έγινε Έλληνας. Ήταν στην Ελλάδα. Το 89 έπαιζε ο Στεργάκος. Πεχτάρα. Βέβαια, πεχτάρα. 2-10-2-11, αριστερόχειρας. Άλλο παίχτηνες. Τι άλλο παίχτηνε. Ντέβιτς Στεργάκος. Άλλο παίχτηνες. Πω, ατάλαντος τελείως. Μίλα εσύ για τον ΠΑΟΚ. Για το ποδόσφαιρο. Τι να μας πεις για μπάσκετ, Γιαννούλη, το πράγμα αυτό. Άσε μας, ναι, πάτα εκεί στο Google, στο 89 γράψε, 1989. Ντέβιτς Στεργάκος. Ναι. 2-6 πρώτα απ' όλα, έφαγες 5 πόντους. Το boy ήταν αυτό. Το 78 έγινε το σκάνδαλο. Ο Νέλσον ήταν το κανονικό όνομα και τον κάνανε Στεργάκο. Αριστερόχειρας. Δεν ήταν αριστερόχειρας, μην επιμένεις. Αριστερόχειρας, πάμε παρακάτω. Ήταν νούμερο 72 στα draft του 78 με τους Boston Celtics. Επειδή... Ξέρεις ότι τα draft πριν από 20 χρόνια ήταν μέχρι 400 νούμερο, ε? Ναι. Ξέρεις ποιος έχει γίνει draft από ομάδα NBA? Ποιος? Από άλλο άθλημα. Ποιος? Ο Κάρελ Λούις. Τι άθλημα έπαιζε? Ο Κάρελ Λούις. Ναι. Δεν ξέρεις ποιος είναι? Ξέρω ποιος είναι ο Κάρελ Λούις. Σε τι άθλημα έγινε draft? Στο μπάσκετ, στο NBA. Α, ναι. Ναι, νούμερο... David Σεργάκος, για να δούμε. Όχι, ρε, προπονητή μας το βγάλανε, στο διάλογο. Δεν ήταν manager, δεν ήταν προπονητής, ήταν πάντα manager. Τι ψάχνει τώρα, τον David Στεργάκο. Ναι, δεν είναι αριστερόχειρας, εγώ τον θυμάμαι δεξιόχειρας. Αριστερόχειρας είναι, ρε. Τώρα κάνει αριστερόχουπ, εντάξει. Εντάξει, δεν τώρα έτυχε. Τι έτυχε. Να σουτάρει θέλω. Ψηλός που να σουτάρει με το αριστερό, το αριστερό ήταν μόνο για το flash. Έχεις δίκιο. Μόνο για το flash, για το παράθυρο. Δικό μου λάθος. Ναι, μην επιμένεις. Δικό μου λάθος. Εντάξει, φίλε, θα κάνουμε και ένα λάθος. Εσύ τον έβγαλες 5 πόντους ψηλότερο. Ποιο γήπεδο είναι αυτό? Το πάντε. Εδώ είναι Βελιγράδι. Τι? Ναι, η Βελιγράδι δεν έχει πίσω τους μπασκέτες, κερκίδα. Μόνο από τη μία έχει. Που να τα ξέρεις αυτά. Εδώ είναι και σεφ. Πόσες φορές έχεις πάει στο σεφ με τον ΠΑΟΚ? Τότε που μας επιτρέψανε, τη δεκαετία του 90, όλες τις φορές που μας επιτρέψαν πήγα. Ποιος έδινε εισιτήριο? Τι ποιος έδινε. Άσε μας, Γιάννη. Μια φορά δώσα τα εισιτήρια. Φοράκια, φοράκια σας δίναμε, μια φοράκια. Και φίλε, 5.000 άτομα πρέπει να πάμε. Δεν πρέπει να βολευτούμε, μόνο εμείς ήμασταν. Ναι, ναι. 5.000 με το πόδι το πήραμε. Πού να τα ξέρουν αυτά οι νέοι? Από την Ομόνια και πιάσαμε όλη την Πειραιώς. Ναι. 2,5 ώρες. Και παραπάνω. Παραπάνω, ε. Ξέρεις, καμιά φορά όταν πάω με το ταξί έχω καμιά δουλειά προς τα εκεί, συγκρού και τέτοια. Τα θυμάσαι. Και τα θυμάμαι. Όπου φίλε, οι αστυνομικοί, ναι, ζαλίστηκαν όταν κατάλαβαν αν θέλαμε να κάνουμε αυτό.
Ζαλίστηκαν. Στο ΣΕΦ ήταν 5.000. 5.000 μέσα. Σε αγώνα πρωταθλήματος, εντάξει, όχι. Στο ΆΚΑ, στον τελικό. Πιο λίγη. Ρε. Πιο λίγη. 3.000. Το 5% ήταν. Το 10%. Αυτέ οι σύμμυσει μπορεί και να πει. Είχε, είχε. Γιατί είχαμε και τη μέθοδο των Σιαμαίων. Δηλαδή μπαίναν 2-2. 2-2, ναι. Και αυτό που μα έκαναν στο Ειρήνη και Φιλιά στου 5.000 μα χωρίσανε. Και μα βάζαν λίγου-λίγου και εκεί έγινε μπέρδεμα. Ήταν απίστευτο, ήταν. Για τα δύο παιχνίδια αυτά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδρομή που έχει γίνει στην Ελλάδα. Το μπάσκετ. Σε αγώνα πρωταθλήματο. Και σε τελικού, πότε έχει ξαναγίνει. Έχουμε κατέβει πολύ περισσότεροι στο Ειρήνη και Φιλία στο Final Four. 13.000. Καλά, εντάξει, άλλο το Final Four. 13.000. Τι έγινε και τότε, ρε μου το. Ναι, τι έγινε, από τη σιγουριά μας το χάσαμε. Ακριβώς αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μπήκε η γυναίκα του Μπάλου με το παιδί και σηκώθηκε όλο το γήπεδο και την αποθέωνε. Τόσο σιγουράτζα είχαμε. Ναι. Και εγώ ήμουν στο ξενοδοχείο και με έστελνε ο φίλος ο Φασούλας. Πήρε ένα ταξί. Μου δίνει για 15.000 δραχμές. Και είχε καμιά 6-7 φακέλους. Μου λέει θα τα πας σε όλες τις διευθύνσεις αυτά. Εισιτήρια. Αντί να ασχολείται με τον αγώνα και να είσαι συγκεντρωμένος. Γι' αυτό φάγαμε 27 πόντους από τον Ρουσκόνη και ησυχάσαμε. Ο Ρουσκόνη, ο οποίος έπαιξα μετά αντίπαλο στον πέτυχα, ξέρεις τον βρήκα. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Όχι, απλά απλώνε αγκώνες, ήταν λίγο βρώμικος. Έκατσε τώρα αυτό το αμάτσι. Ναι, ναι φίλε, γιατί δεν είχες κορμί. Δεν ήταν, αυτός στον ημιτελικό εκεί πέρα έβαλε όλες τις βολές που δεν ήταν καλές βολές. Και όλες τις ασίστ ήταν από κάτω. Δεν έπαιρνε την μπάλα να παίξει. Ναι, αγόρι μου, αλλά είχα τον Τζέκο, για τον Τζέκο τον πήραμε για αυτό το λόγο. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ο λόγος ότι αυτός. Απλώς πήγαινε ο Φασούλας για βοήθεια στους κοντούς και δεν καλύπταν τον Φασούλα. Κατάλαβες. Και έκανε και 3 φάουλ στην αρχή. Πώς πήγαινε για βοήθεια και έφαγα 6-9 από τον Ιακομπίνη, ρε φίλε. Στην αρχή έγιναν έτσι. Μετά όλοι, είπε ο Ντούντα, ο Ιφκοβιτς, μπείτε όλοι με ένα ρουσκόνι μας κάνει. Μετά όλοι μαζευτήκανε μέσα και αφήσαν τα τρίποντα. Εντάξει, και άλλοι κάναν το τέλειο παιχνίδι τώρα. Και η τελευταία επίθεση ήταν η πιο ηλίθια επίθεση που είχε κάνει ο Μπάνε ποτέ. Εντάξει, ο Κόρφας ήταν μόνος του. Ναι. Υπάρχει μια φωτογραφία που την ώρα που σουτάρει είναι ο Κόρφας με τα χέρια πάνω. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε... ποιος σε πήγε εκεί. Ο Μπάνε σε πήγε. Δεν ήταν όλη η ομάδα σε πήγε, φίλε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι μπασκετικοί και οι ποδοσφαιρικοί. Όλα, δηλαδή πρέπει να βλέπεις τη χρονιά συνολικά. Δηλαδή, λένε όλοι τι έκανε. Είναι μια χρονιά, φίλε, που όλοι έχουν σημαντικά παιχνίδια. Δηλαδή... Δεν έχουν όλοι σημαντικά. Ο Μπάνι ήταν μόνος του και όλοι οι άλλοι. Είναι ούτε ο Λέμιξον. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πρώτος καλύτερος παίκτης ήταν ο Πρέβετς και μετά ήταν ο Μπάλου. Ο Λέμιξον έκανε ένα κάρμα σε κάθε αγώνα και όλο το γήπεδο φώναζε κλειφ, κλειφ. Αυτό ήταν. Έκανε και στον, στο τέτοιο. Στα παιχνίδια με την Ορτέζ. Ένα παιχνίδι εδώ. Μα δεν είχε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν παιχνίδια, π.χ. Ωραία. Ναι. Τσιμπόνα πάω. Ξεκινάει ο Κόρφας με 5 στα 5 τρίποντα. Τους τελειώνει. Τσιμπόνα, τότε οι πιτσιρικάδες δεν ξέρουν. Η Τσιμπόνα τότε ήταν. Γενικά όλες οι Ιουγκοσλάβικες ομάδες. Ναι. Δεν φεύγαν έτσι. Η Τσιμπόνα. Τοπ. Μέσα στην Γνόρ, του Ντανίλοβιτ στην Γνόρ. Του Ντανίλοβιτ. Δηλαδή ένα παίκτη έπαιξε εμπειρία ο Ντανίλοβιτ. Ναι. Ναι. Τον έκανε και η Μανούρα. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ο Ντανίλοβιτς. Ναι. Γιατί? Γιατί είχε 10 κιλά καρύδια. Είχε ρε φίλε, δηλαδή θυμάμαι μια προπόνηση, παίζουμε ΠΑΟΚ ΚΝΟΡ στο Παλέντε Σπορ, πρωινή προπόνηση πριν τον αγώνα. Ναι. Οι πρωινές προπονήσεις την ημέρα του αγώνα, εντάξει πάντα αναλόγως στον προπονητή που έχεις, είναι shoot around. Έτσι ονομάζεται. Οι παίχτες το λέμε fuck around. Ναι. Ξέρεις, πας για διατάσεις, μερικά σουτ, λίγο θεραπεία. Ξέρεις, για να ετοιμαστείς. Γιατί τότε έτσι παίζαμε 10 ώρα το βράδυ. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και όλη μέρα στο ξενοδοχείο ξάπλα. Ναι, γεγονός. Πρέπει να σηκωθείς, λίγο ξέρεις έτσι. Να ξεμπλοκάρει ο οργανισμός. Ναι. Τέλος πάντων, και η προπόνηση της πάντα είναι μία ώρα, ας πούμε 10 με 11 η μία ομάδα, 11 με 12 η άλλη. Και είναι, ξέρω εγώ, 11 παρά 1. Και πάντα στο Παλέντε Σπορ πίσω από την κουρτίνα, τις κουρτίνες και πέρα, έβγαινε η άλλη ομάδα, έκανε λίγο διατάσεις, λίγο καμία τρίπλα, έκανε ένα σουτάκι, ξέρεις,
κάτι ναι. κουνιόντουσαν, ετοιμαζόταν για την προπόνηση. Και βγαίνει ο Ντανίλοβιτς 11, ας πούμε, παρά 2-3 λεπτά, δεν ήταν ακόμα 11. Και μπαίνει η Νταβατζηλίκη μέσα να μας πουλήσει τρέλα. Να σουτάει. Κατευθείαν, ότι όπ 11 η ώρα βγείτε έξω, τώρα είναι η δικιά μου η ώρα, ξέρεις, πρέπει να φύγεις. Που ποτέ δεν ισχύει αυτό. Πάντα χαιρετιούνται παίχτες, WhatsApp, τι κάνεις, αυτά. Οι Σέρβοι, γιατί παντού υπήρχαν, όχι Σέρβοι, Ιουγκοσλάβοι, 2-3 σε κάθε ομάδα. Αλλά αυτός μπήκε μέσα, όπως σαν τώρα το θυμάμαι εικόνα, ανεβαίνει και τα σκαλιά κάτω από τους μισοράφους, με μπάλα και δηλαδή, μίλαγε ο προπονητής και εμείς τελειώναμε. Μας είχε φωνάξει στο κέντρο και βάρουσε δυνατά να μας ενοχλήσει. Ότι ήρθα και γονάμε. Ναι. Το βράδυ φάγανε ένα κλαπέτο. Ναι, ναι, φάγανε. Είχαν και το νούμερο ένα draft τότε. Ποιος ήταν το νούμερο ένα draft? Εκείνη τη χρονιά ήταν η χρονιά του Στογιάκοβιτς που έφυγε. Ναι. Που πήγε. Και κάναν lockout οι παίκτες στο NBA. Ναι. Θυμάμαι. Απεργία. Ναι. Ναι, απεργία οι παίκτες. Και είχαν πάρει ένα μαύρο. Και έχουν πάρει έναν ο οποίος ήταν νούμερο ένα draft. Ο Μάικο Λοβοκάντι. Ο Λοβοκάντι, ναι. Έτσι που έμοιαζε με τον Ντάγκαν. Ναι. Τέτοιο... Αλλά πιο μπρατσαρά, σε ναι. πιο θηρίο. Ναι. Και με έχουν ζαλίσει όλη τη βδομάδα εδώ οι παοξίδες δημοσιογράφοι και πώς θα τον αντιμετωπίσεις και πώς θα τον κάνεις και πώς θα τον ράνεις. Άλλο έτσι είστε. Σκέφτομαι εγώ. Αυτός τώρα είναι 20 χρονών. Ναι. Μόλις έχει βγει από το κολέγιο. Ναι, και που παίζονται πέρα δόθε όλοι. Ναι. Είναι θηρίο, θα με πάει στη δύναμη, οπότε πρέπει να είμαι πιο έξυπνος εγώ. Παίζουμε το μάτς, το δίνω και δύο καρφώματα μέσα στα μούτρα. Μέσα στα μούτρα όμως, δηλαδή. Μέσα στα μούτρα. Τελειώνει το μάτς, κερδίσαμε. Το οποίο ήταν πρώτα. Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν αγωνιστικές, ήταν. Αγωνιστικές, δεν, ναι. δεν ήταν play-off. Πάω μέσα στο. Τελειώνει ο αγώνας. Είναι τώρα, με περιμένουν όλοι. Και βγαίνω και βγάζω την κίντρε έκπληξη. Γιατί λέγανε κίντερ Μπολόνια. Ναι, ναι. Και λέω, πάρετε ένα κίντερ έκπληξη. Ο Αλοβοκάντι δεν έκανε τίποτα στην καριέρα του, όχι μόνο στην Πολωνία. Δεν με ενδιαφέρει, έχει νούμερο ένα draft. Ξεφτύλισα το νούμερο ένα draft. Εκείνη την εποχή όντως ήταν παίκτης προοπτικής. Ναι. Νούμερο ένα σου λέω. Ναι, ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, πριν το lockout, αυτό εδώ που είπες, το υψηλότερο draft που είχε έρθει ήταν στη Μεσαντζέλο Ρώμα, που τότε το ιταλικό μπάσκετ ήταν το κορυφαίο, ναι. που ήταν το νούμερο 3 ο Ντάνι Φέρι. Με το που βγήκε από μπράβο, το κολέγιο. Ναι, ρε, φίλε. Με το που βγήκε από το κολέγιο. Υπήρχαν και άλλα νούμερο 1. Ο Μάκαντου που παίξε 40% στην θέση, νομίζω ήταν νούμερο 1. Αλλά αυτή είναι 40 χρόνια. Ο Μάκαντου, ναι. Ναι, ντουμπου, ντουμπου, ντου. το βαφτίσαμε και αυτόν. Ναι, ναι. Αλλά ο Ντάνι Φέρι, σαν νούμερο 3, ήρθε κατευθείαν χωρίς lockout. Εγώ πλήρωσε Μασαντζέλο Ρώμα. Ναι. Και αυτός λίγα πράγματα. Από το Duke κιόλας αυτός. Αυτός γενικά δεν έκανε καριέρα. Ψηλό τριάρι, το σούτ ναι, ήταν. Ναι. Αυτός είναι ακόμα στο NBA. Πολύ, έχει αλλάξει 10 ομάδες, είναι general manager. Τώρα νομίζω τον έχουν πάρει στο... Όχι ο David Stern, ο άλλος, ο καινούριος. Δηλαδή είναι μέσα στη διοίκηση του NBA. Mm. Είναι πάρα πολύ, ας πούμε, όχι ξέρεις, πολύ μες στα πράγματα το NBA. Και τότε ήταν μια εποχή λοιπόν που στην Ιταλία είχαν έναν ανταγωνισμό να φέρω εγώ τον έναν. Ήταν τα λεφτά, ρε φίλε τότε. Ναι. Εμείς φέρναμε μέχρι νούμερο 13 είχαμε φέρει draft. Ποιος ήταν, ξέρεις? Νούμερο 13. Πήγαμε να φέρουμε τον Ράντι Γουάιτ που ήταν νούμερο 3, ο νέος, ο Mailman 2. Mailman. Mailman 2, ο αντικαταστάτης του Καρλ Μαλόν και καλά. Είχα πάει στην προπόνηση και βάλει 10 τρίποντα σε ρί. Πίσκηση. Ναι, ναι, πήγα. 20.000 είχε το παλέ τότε. Δεν είχε, όχι. Φόραγε 20.000. Δεν είχε, 20.000 αλλά ήμασταν. 2-3.000 ήμασταν. Δεν είναι ψέμα ότι ήταν. Ποιο ήταν, και ο Μπέρι ήταν νούμερο. Όχι, ο Μπέρι ήταν Μπέρι νούμερο ήταν, 14. Κάτι σου λέω να τον πάρουμε κατευθείαν από το κολέγιο. Α, κατευθείαν. Σαν ψηλό. Ποιο. Νούμερο 13 ήταν ο Άντωνι Κουκ. Πεντάρι. Αλλά ελαφρύ πεντάρι. Τεσάρι, βρε. Πεντάρι ήταν στον Πάοκ, ρε. Αφού ήταν ο Φασούλα, ρε. Τι λες τώρα, τι, αδύνατος, ψηλός αδύνατος ήταν. Ναι, ελαφρύ. Ελαφρύ. Μα μόνο έκοβε, δεν έκανε κάτι άλλο. Και την κάρφωνε καλά. Έχει και την κάρφωνε. Ναι. Και μετά πήραμε τον Mike Jones ή πριν το Mike Jones. Πριν ήταν ο Mike Jones. Ο Mike Jones ήταν το 87-88. Και μετά τον πήρε ο Άρης. Μετά ναι. τον πήρε ο Άρης και τον έβγαλε το πέ. Και τον έβγαλε μέσα στο σπίτι 1,5 κιλό τραγανά. η πρώτη
μεγάλοι Αμερικάνοι που ήρθαν στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπίλι Βάρνερ και ο Ντελέινι Ραντ. Το Ραντ το πετύχαμε και σε μεγάλη ηλικία, όλο 40. Τότε βέβαια οι Αμερικάνοι είχαν τέτοια διαφορά με τους δικούς μας που 40 πόντι ήταν μίνιμουμ. Παίζανε, και ο Μάρκ Σίμψον που το πετύχαμε στο τελικό της Ναντ είναι ο παίκτης που χάνει τη μία σημεία και παίρνει ο κολλητός στο rebound και τη δίνει στον Μπράουν. Το ζώον. Εκείνη ήταν η ξένη, η καλή, η πρώτη που πήραμε. Ναι. Μετά ο πρώτος top που ήρθε σε εποχή Τζόνι Νιούμαν, όντως και αυτός από draft. Ξέρεις ότι ο Τζόνι Νιούμαν ήταν νούμερο ένα draft, ε? Ήτανε. Νούμερο, ο πρώτος που πήρε $1,000,000. Ναι. Γιατί πουνιά, στα draft... Την πουνιά στο Φιωρί το θυμάμαι. Τα draft έχουν συγκεκριμένα. Θα πάρεις, ας πούμε, νούμερο ένα draft, τόσα λεφτά θα πάρεις. Νούμερο, μέχρι, ας πούμε, νομίζω το 70... Πότε έγινε παίχτης αυτός? Εκεί, 75. Τέλος πάντων, ήταν ο πρώτος που έκανε $1,000,000 συμβόλαιο. Δεν πρέπει να έχει σάλιο τώρα. Την έδωσε γεμάτη στο Φιωρίτο πάντως. Το ήρθε ο Αστέρας ΠΑΟΚ και είχε και δίκιο. Μας έχουν πάει πλέον ο Κορδέλα. Ναι. Και στην παράταση χάνουμε, έχουμε κερδίσει 10 πόντους εδώ και χάνουμε 10 πόντους εκεί. Με σφαγή. Με σφαγή. Και έχει παράταση. Ναι. Και στην παράταση το τζάμπολ δίνει παράβαση. Από το τζάμπολ ανάποδα. Παίρνει φόρα, πατ. Είχε ένα κοντό. Εκεί το Φιωρίτο, αντίο ζωή. Αποκλειστήκαμε. Ναι. Θα αποκλειόμασταν, δεν υπήρχε πιθανότητα να το πάρουμε. Όπου δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να παίζει διαφορά. Γιατί? Γιατί αντί να σκέφτεσαι τη φάση, την ώρα του παιχνιδιού, κάνεις πρόσθεση και αφαίρεση μέσω κεφάλι σου. Και επειδή δεν είστε και τσακάλια οι μπασκετμπολίστες. Επειδή βγάλαμε και το Πανεπιστήμιο μερικοί μπασκετμπολίστες, όπως εγώ έχω πτυχίο. Γεια σου, επιτυχία. Από τότε υπολόγιζα πάντα κιούτα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Κερδίσαμε τόσα, χάναμε τόσα. Πόσα να βάλουμε, πόσα να κάνουμε. Να κάνουμε μεγάλες επιθέσεις. Αν κάνεις μεγάλες επιθέσεις, κλέβουν την μπάλα. Κάνανε αυτοί γρήγορα επιθέσεις, πιέζα και σε όλο το γήπεδο. Τώρα πόσο είναι, κοιτάς το ταμπλό, δεν κοιτάς την τρίπλα σου. Στην κλέβουνε, στην κάνουνε. Μανούρα κατευθείαν, μπινιλίκια. Γι' αυτό πιστεύω και το ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο όταν παίζεις διπλούς αγώνες, διαφορά τερμάτων. Πάντως αυτό, να σας ρωτήσω, αυτή τη βλακεία είναι που το, ας πούμε, άμα κερδίζουμε ένα γκολ διαφορά, πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο σκορ. Ναι, αλλιώς δεν είναι. Εκτός έδρας γκολ. Γιατί να υπάρχει αυτό? Γιατί, φίλε, υποτίθεται ο βαθμός δυσκολίας του εκτός έδρας γκολ είναι υψηλότερος. Και σου δίνει κίνητρο ουσιαστικά να παίξεις για τον γκολ και στο εκτός έδρας. Είναι επιθετικά δηλαδή. Ναι. Δεν είναι κακό σαν ιδέα. Βέβαια υπάρχει μια συζήτηση εδώ γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει εντελώς. Δηλαδή καμιά φορά. Μάλλον μπορεί να είναι και καλύτερο να παίζεις εκτός. Πρώτο παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι πάντα είναι καλύτερο να παίζεις εκτός. Εγώ το αντίθετο είμαι. Όχι. Ωραία, παίζεις εκτός, χάνεις 2-0. Δεν είναι... Και εντός άμα χάσεις 2-0 τελείωσε. Τι δηλαδή, πάμε για το 0-0-1-0. Όχι. Στο πρώτο παιχνίδι, που είναι το αναγνωριστικό, έχει υποχρέωση να ενεργήσει μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Η γηπεδούχος ομάδα. Ναι. Ωραία. Αν λοιπόν εσύ την έχεις μπλοκάρει καλά, η πίεση πάει πάνω της. Αν καταφέρει αυτή να κερδίσει, να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να δεχτεί γκολ, 0-0, δεν λέω κερδίσει, ναι, τότε η πίεση μεταφέρεται σε εσένα στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τώρα, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Είναι ότι τον κέρδισε με 0 παθητικό. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο Αστέρας τώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ που σκοράρει να βάλει 3 γκολ. Από πέρσι. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει συνεχώς από τον Νοέμβριο του 17 σε όλα τα παιχνίδια του. Έχει βάλει γκολ. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα θα πάει Τρίπολη και θα πει: εγώ αυτούς θα τους κρατήσω, εγώ θα φάω γκολ. Γιατί αν φάει γκολ, μετά πρέπει να βάλει 4. Αυτοί έχουν φάει 12 σε όλο το πρωτάθλημα, 13. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό, καταλάβες. Έλα, διάλειμμα. Διάλειμμα. Εδώ εμάς ο Γιαννούλης θέλει να παίζουμε σωστές μουσικές επιτέλους. Αυτό το ζήτησε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ούτε ξέρω τι ήταν. Έλα ρε φίλε. Ούτε με ενδιαφέρει. Έλα ρε φίλε τώρα. Δεν το ζήτησε ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Για πες ποιο ήταν αυτό. Δεν μπορούμε να σου πούμε Γιάννη. Μόνο που το ζήτησες αρκεί. Θα πάθεις διάστημα στη γλώσσα μου φίλε γι' αυτό. Δεν νομίζω να πάθω κανένα διάστημα στη γλώσσα. Ξέρεις τι θέλω να ακούσω ρε φίλε. Θέλω λίγο μνιούς το feeling good. Έτσι είμαι σε τέτοιο mood είμαι ρε φίλε. Αυτό είναι ωραίο, θα σας αρέσει. Ναι, γιατί.
Γιατί το λέω, ρε φίλε, δεν σε αρέσει. Ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα, Κυριακή? Με τη Λαμία. Με τη Λαμία. Θα σχολιάσουμε δύο μπασχετικά θέματα. Τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού σε κάποια φάση. Ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν και εμένα προσωπικά με είχε εντυπωσιάσει. Τι αλλά ως έπειρος, και... σκάσε δεν θα το πω. Πες το. Σταμάτα να κάνεις αγκόμενα. Αυτό πήγα πες να πω. Πες το. Αυτό πήγα να πω. Πες. Πήγα να πω. Το... Πες. Πήγα να το πω. Πες. Πήγα να το πω. Δεν με νοιάζει, πες. Ωραία. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ο Γιαννούλης έβλεπε μπροστά. Έτσι. Γιατί εγώ κολοτρυπίδα δεν είμαι. Ακριβώς. Κολοτούμπας. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα πω αυτό που είναι να πω. Από εκεί και πέρα, ναι, θα σχολιάσουμε και αυτό το όργιο που είδαμε χθες. Από άντε τον Κούμπο. Ο οποίος πραγματικά, παιδιά, αυτόν τον MB. Πώς το λένε, MB. MBA. MB. MBA. Και το έψινο στο τέλος. Δεν πειράζει, πάρα... όπως και να το λένε. Το ξεφτύλισε κανονικά. Το ξεφτύλισε. Θα τα σχολιάσουμε αυτά στη συνέχεια. Και τώρα τι κάνουμε, παύση? Όχι, ρε. Απαντάω, ρε φίλε, εντάξει. Σε ποιο θέλεις, ποιο θες να πιάσουμε? Πρώτα απ' όλα, ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, ναι. Ωραία. Πάω Κλαμία. Πάω Κλαμία. Παίζει ο νούμερο ένα προπονητής της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, ο Λουτσέσκου, με αυτό που πέτυχε τον νούμερο 2. Χαβός. Ναι, ο Χάβος αυτή τη στιγμή, αναλογικά του υλικού που είχε, πώς παρέλαβε την ομάδα και τι πέτυχε στη διάρκεια, είναι ο δεύτερος πιο πετυχημένος προπονητής στην Ελλάδα φέτος, λέω εγώ. Ναι, όχι, και εμένα μου αρέσει. Πήρε σακατεμένη τη Λαμία, πεσμένη, όλη την είχαν πεσμένη. Α, ναι, φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι η Λαμία από την αρχή, όχι από την αρχή, νομίζω από το παιχνίδι με τον Άρη. Πώς, ο τον Άρη ήταν πρωταγωνιστική, νομίζω. Πρωταγωνιστική, δεύτερη. Ναι. Γενικά είχε μια 5-6 αγώνες, δεν βλεπόταν με τενέ. Τραγική. Με δεν είναι απλό ότι έχανε. Δεν είναι απλό ότι έχανε. Ναι. Δεν βλεπόταν. Ωραία. Πήγε ο Χάβος εκεί και έχει φτιάξει μια πάρα πολύ σφιχτή ομάδα που παίζει σωστά, ναι, και έφτασε να έχει σήμερα 33 βαθμούς έχοντας βάλει από κάτω 6-7 ομάδες. Ενώ ήταν νούμερο 1 φαβορή μαζί με τον Απόλλωνα για υποβιβασμό. Ναι, φαβορή, το θυμάμαι. Στις εξαγωνιστικές. Και παράλληλα έχει φτάσει και με τελικό κυπέλου, αποκλείοντας Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, φίλε. Δεν το αφήνεις αυτό. Και τώρα είναι στη σειρά με την ΑΕΚ, πιθανότητα θα αποκλειστεί, δεν θα πάει τελικό. Αλλά είναι η μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας της Λαμίας. Να φτάσει στους 4. Στους 4. Και του την κυπέλου. Έσωσε. Ωραία, και την έσωσε πανηγυρικά. Μπράβο το στο Μάγκη, το Χάβο, το παουξάκι μας. Καλός παίκτης ήταν. Καλός παίκτης ήταν, απέναντι σε μια φουρνιά που όποιος του έλεγε για προπόνηση έκλειγε. Δεν ήθελε να κάνει προπόνηση κανένας. Είναι η περιβόητη ομάδα που ο Γκίντερ Μπέγκστον έδωσε εντολή ένα πρωί να ανέβει πάνω κάτω στα 3-5 πηγάδια ένα βουνό. Στην δεύτερη ανεβασιά κρυφτήκαν όλοι στους θάμνους. Ανέβασε τον Μπάμπη τον Μιχαηλίδη, θα τους ψάξει. Τους βρήκε, τους κατέβασε και ένας φίλος σου, ναι, έπεσε από τον κρεμό σε κάτι τσουκτίδες. Λέει ο αστικός μύθος. Κάτι παραπάνω από φίλος σου για την ακρίβεια, δεν θέλουμε να λέμε ονόματα. Και εμφανίστηκε γεμάτος αίματα λίγη ώρα μετά. Με αγκάθια. Λίγη ώρα μετά. Με αγκάθια. Τόσο πολύ ασχολήθηκαν. Πώς το λένε, με την προπόνηση εκείνη η φουρνιά. Είναι πολλοί παίχτες που δεν είναι τις προπόνησης και υπάρχουν παίχτες που είναι των αγώνων. Το ένα σε μια ομάδα μέσα, Αλεξίου, Χάβος, Σεγουράκης, Μιχόπουλος, του Σουνίδης. δηλαδή ήταν όλοι. Υπήρχε τον Γκάμπλε. Λοντιάδης. Λοντιάδης μεγάλος. Ναι, αρχηγός, ναι, παλιός δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή, υπήρχαν τα Γκάμπλερ, το θυμάσαι τα Γκάμπλερ. Ναι. Πώς δεν θυμάμαι τα Γκάμπλερ, του καραγιοργίου του μαγαζί δεν θυμάμαι. Εκεί μέσα ήταν όλοι. Τον Μπέξτον τον καθαρίσαν βέβαια μέσα στην αυτές οι απαιτήσεις και προπόνηση που είχε. Ντροπή του. Δεν ξέρανε εδώ πέρα. Δεν ήξερε ο καημένος. Είχε ο Μπέξτον ένα μεγάλο όνομα. Ναι. Με την Γκέντεμπορκ τότε να έχει κάνει πορεία στην Ευρώπη και τέτοια. Α, δεν ξέρω. Παραθυναϊκό είχε πάει. Και μετά έρθε σε εμάς. Πόσο έκανε? Γκίτερ Μπέξτον. Δύο μήνες. Τόσο, αν θυμάμαι καλά. Μπαμπαμ. Μπαμπαμ. Το φάγανε. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα τον Έλληνα, δεν μπορεί, όχι τον Έλληνα, πώς είναι πώς ήταν στην Ιταλία το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη πρώτα, από αυτό που θυμόμαστε, δηλαδή τη δεκαετία του 80, η Ιταλία ήταν η... Νούμερο ήταν η Ιταλία. Η και στο ποδόσφαιρο ήταν η Ιταλία. Και στο ποδόσφαιρο ήταν η Ιταλία. Ναι.
πλούσια χώρα, μεγάλα συμβόλαια. Αυτό εννοούμε το καλύτερο μπάσκετ. Καλύτερο πρωτάθλημα. Ναι. Οι Ισπανοί δεν υπήρχαν πουθενά. Οι Ισπανοί ήταν μόνο η Ρεάλ, αλλά εά και πού. Όχι, μόνο η Μπαρτσελόνα ήταν, η οποία ήταν λούζα. Το 80. Ναι. Το 80 ρε φίλε, η Μπαρτσελόνα πρώτα απ' όλα έφτασε μέχρι τελικό πρωταθλητισμό, όντως έχει δίκιο. Πολλές φορές. Και αποκλείστηκε από τη όχι, έχασε το τρόπαιο από την Στεάου Αβουκουρεστίου. Με τα περιβόητα. Τι μιλάς για ποδόσφαιρο, για μπάζε. Ναι, για ποδόσφαιρο. Για μπάσκετ σου μιλάω. Μπάσκετ δεν υπήρχαν αυτοί, μόνο η Μπαρτσελόνα υπήρχε, καλά τα λες. Η Μπαρτσελόνα υπήρχε που πήγε σε 3-4 τελικούς και ποτέ δεν πήρε Ευρωλίγκα, πήρε το 2000 ναι. Κάτι. Με ναι. Τον Μποντιρόγκα. Ναι. Η Γερμανία δεν υπήρχε στο μπάσκετ καθόλου, το ξεχνάμε αυτό. Κοίταξε. Ήταν η Ισραήλ, α σου πω εγώ. Ο Ισραήλ ποτέ μόνο η Μακάμπη. Μακάμπη ήταν, μόνο η Μακάμπη. Τούρκοι δεν υπήρχαν. Τούρκοι υπήρχαν πάντα με ομάδες που κάναν πάντα εκπλήξεις. Δηλαδή. Εκεί που λες, παίζουμε με την Φενέρμπαχτσε με την Γαλατά Σαράι τότε. Η ΕΦΕΣ εμφανίστηκε ξαφνικά, ρε. Η ΕΦΕΣ εμφανίστηκε γιατί ήταν, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει. Δεν έχει ποδόσφαιρο η ΕΦΕΣ, ναι. Ξαφνικά έχει μόνο αντρική ομάδα μπάσκετ, ναι. Ούτε γυναική, ούτε παιδικά, ούτε φυσικά. Τίποτα. Κατηγορεί αυτή η μπύρα, η ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είναι η μπύρα. Ξαφνικά όλοι παρακαλάγανε να πάνε εκεί. Γαλλία. Γαλλία ούτε είχε... του βλέπαμε. Ούτε του βλέπαμε. Ναι, γεγονός. Γερμανία καλά ποτέ. Περιμέναμε να πάμε στη Γερμανία για να δούμε τους Έλληνες μετανάστες. Αυτό δηλαδή. Λέγαμε, παρακαλάγαμε να πάμε στη Γερμανία γιατί μετά μας κάνουν τραπέζι σε κάτι αίθουσες τεράστιες που έχει 2.000 κόσμο μέσα. Οι Σέρβοι, οι Ιουγκοσλάβοι, οι Ενωμένοι. Ήταν, οι Ρώσοι, ήταν, οι Ενωμένοι. Όχι, Τσεσεκά δεν ήταν. Δεν ήταν καλή ομάδα. Δεν υπήρχε. Κερδίζαμε Τσεσεκά. Ναι. Ποιος ήταν. Έπαιζε ο Κουντέλιν, ο Κισούριν. Οι Ζαλγκύρες ήταν. Οι Ζαλγκύρες. Ενωμένη Ρωσία τότε. Ναι. Ενωμένη Ρωσία. Με τα παγωμένα τα γήπεδα, άστα να πάνε. Με δύο μέτρα χιόνι έξω. Οι ιταλικές ομάδες ήταν Σκαβολίνη τότε. Σκαβολίνη, Κνόρ Μπολόνια. Κνόρ Μπολόνια, Φορτιτούτο. Φορτιτούτο, όχι τόσο. Ήταν, ήταν. Δεν ήταν top, ρε φίλε. Τι δεν ήταν, ρε. Δεν σου λέω τη δεκαετία του 80. 80 λέω εγώ. Μέσα 90. Ναι. Που τη Φορτιτούτο πιο πλούσια ήταν από την Κίντερ. Τη δεκαετία του 90. 80 ναι. Ήταν η Κνόρ. Ήταν η Τρέσερ, Μιλάνου. Μιλάνου. Εντάξει. Οι Γάλλοι είχαν κάτι ψηλά. Οι Γάλλοι δεν είχαν ποτέ τίποτα. Μόνο η Λιμόζ ήταν. Λιμόζ και Πόρτες. Το οποίο δεν φτάνεις ποτέ στη Λιμόζ. Ποτέ. Δηλαδή ξεκίναγες Δευτέρα και φτάνεις Τετάρτη. Εγώ έκανα μια πτήση, έφτασα στο Λιμόζ, φίλε, μέσω Βουκουρεστίου. Το κατάφερα. Δεν είχε, αφού με τρένο πηγαίναμε. Εμείς φτάναμε κάπου στο Παρίσι, μετά που πηγαίναμε αλλού, μετά πέραμε το τρένο. Όχι στο Λιόν, λέω. Τι λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λιμόζ, τραγική πόλη, χειρότερη πόλη του κόσμου. Ναι. Ποιοι άλλοι είχαν μπάσκετ τότε? Ήταν η Μακάμπη. Η Ελλάδα ρε, ήταν νούμερο εμείς? Ένα. Εμείς ήμασταν νούμερο ένα. Μας πέρανε δηλαδή, με πέρανε με να ρωτήσουν πότε λύτω το συμβόλαιο μου και τέτοια. Η Ισπανία, η Ιταλία, άντρα. Δηλαδή. Πού να κουβαλιέμαι τώρα. Τι να πάω να κάνω. Δηλαδή, το θεωρούσαν πολύ χάλια. Κοίτα, τα συνηθισμένα Final Four των 80's ήταν τα 4-3 που έπαιξε ο Άρης. Ο Άρης, η Μακάμπη, η Γιουγκοπλάστικα και η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα, όχι, δεν πού ήταν. Και με τον Άρη, δύο φορές δεν ήταν, ναι. Όχι, δεν τον Άρη, τον απέκλεισε η Μακάμπη. Η... Και στον άλλο τελικό ήταν η Γάνδη, στη Γάνδη νομίζω ήταν. Ναι. Πάμε για τρέλες. Μακάμπη. Τάιλανδη. Γιουγκοπλάστικα ήταν. Ναι. Μετά τελείωσε η Γιουγκοπλάστικα, ξεκίνησε η Παρτιζάν. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν και αυτός. Με... Η Γιουγκοπλάστικα, για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, πιτσιρικάδες που δεν ξέρουν, είχε Ιβάνοβιτς στον Άσο. Περάσοβιτς στο 2, τι. Ο Ιβάνοβιτς δεν ήταν, είναι τριάρι ήταν. Αυτό ο προπονητής ο Καραφλός, ρε. Ναι, ρε, τριάρι ήταν. Διάρι, τριάρι ήταν. Περάσοβιτς αλλαγή του Ιβάνοβιτς ήταν, ρε. Και ποιος έπαιζε Άσος. Ε. Άσος ποιος έπαιζε. Άσο έπαιζε, ο κοντός ο αδύνατος. Ποιος. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο Ιβάνοβιτς έπαιζε, ρε. Δεν είναι, ο Ιβάνοβιτς δεν ήταν. Ήταν 2-3 ήταν. Σκόρερ ήταν ο Ιβάνοβιτς. Ο Κούκοτς ήταν 3-4-5, Ράτζα, Σάβιτς εκεί πέρα όλοι με ανακατεμένοι μαζί. Mm-hmm. Το 1-2 ποιοι ήτανε. Σου λέω ο Ιβάνοβιτς, ο Περάσοβιτς και είχαν και έναν κοντό, πώς το λένε τον κοντό, τον ξανθό. Πεντάδα ρε ποιοι ήτανε. Τι πεντάδα, ο Ράτζα ήτανε, τι... Ο Ράτζα δεν ήταν στην πρώτη φουρνιά, μετά βγήκε. Όχι, από την πρώτη ήτανε. Μαζί τα ή ο Σάβιτς εμφανίστηκε μετά. Ο Σάβιτς στο δεύτερο και στο τρίτο ή ναι. Μόνο στο τρίτο. Εντάξει, αυτή ήταν. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι η τελευταία, η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης όλων των εποχών. Και μετά είναι η Γιουγκοπλάστικα. Για μένα. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη, τα τελευταία 25 χρόνια η καλύτερη ομάδα.
Έξι πήρε. Έξι πήρε. Δεν το δεις και μικρό. Δεν πήρε, ας πούμε, τα 5 του 1960 που έπαιρναν οι Ρεάλοι, οι Μακάμπι, κάτι τέτοια. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ναι. Και στην Ελλάδα μετράμε από το 59 και μετά. Τώρα τα καραγκιουζλίκια τώρα. Να μετρήσω εγώ πρωτάθλημα τώρα με δύο ομάδες. Δηλαδή, ποιος πριν... πήρε εγώ. Πριν το 59 εκεί ξεκινάει η εθνική κατηγορία. Τι να μετρήσω τώρα. Ποια ομάδα έχει πάρει πιο πριν. Ο Ολυμπιακός, ο Άρης, αυτοί. Ο Άρης τι πότε πήρε. Πήρε το 46, το 28 και το... Και ο Ηρακλής έχει πάρει νομίζω το πρώτο πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν το ξέρω, νομίζω. Από εκεί το μπάσκετ, για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, αλλά το δεν μπάσκετ το, νομίζω το πρώτο το έχει πάρει ο Ηρακλής και δεν το μετράει. Του Ηρακλή θα το μετρήσω έτσι, τιμή Σένεκιν. Αλλά τι να μετρήσω τώρα. Εδώ υπάρχουν πρωταθλήματα με 4 ομάδες για άσερ τώρα και λέει ο κόσμος. Η Βόρεια και η Νότια. Ναι, τώρα και ποιο τώρα, δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην έχουν λήξει και έτσι όπως μας λένε. Ποιο έχει αρχεία τότε και βράσινε τώρα. Φίλο αγώνα. Φίλο αγώνα. Μπορεί να βάλα 5 ξένους να μην ξέρει κανείς ποιοι ήταν. Φωτογραφίες δεν είχαν. Βλέπεις καμιά φωτογραφία από το 46 και. Την έβγαζε σήμερα και έβγαινε 4 εποχές μετά. Άσερε τώρα. Μπορεί να μπέρδεψε στην εμφάνιση ο φωτογράφος. Ναι, ναι. Εγώ μετράω από το 59 και μετά. Τώρα ποιο θέλει, α μετράει από που θέλει. Εγώ μετράω από το 59, τέλος. Και εκεί στην Έπολα, μόγια κανόνισε την πορεία σα. Ξεσυπίθεση. Γιατί πήρε να γίνει όχι το 1960 ή το 58, πότε. Γιατί τότε ξεκίνησε το εθνικό πρωτάθλημα. Παίζαν όλοι με όλου. Ναι, μέχρι τότε δεν ήταν. Τότε ήταν τρεις Λαδούς και δύο χορεύουν. Δύο από την Πελοπόννησο, δύο από τη Μακεδονία. Δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Μία έτσι, μία κουβέτσι ήταν. Αν θε να. Πόσα έχει. Πόσα έχεις μία έτσι, μία κουβέτσι, τρία. Ωραία, έχεις τρία, μία έτσι, μία κουβέτσι. Ωραία. Πρωτάθλημα δεν λέγεται. Να τα ονομάσουμε αλλιώς. Άντε, μας κουράσατε. Έχω άδικο, Βασίλη. Δεν βλέπεις ότι είμαι έξαλλος με αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει, να τελειώνουμε τώρα γιατί. Πόσους τίτλους έχει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο? 9. Με το πρωτάθλημα το τωρινό. Και πάμε για 10 με το. Και στο μπάσκετ έχουμε 7. Φτάσαμε στην πηγή φέτος. Μπορούσαμε. Μπορούσαμε. Ένα κολοσφύριγμα πάνω. Ένα κολοσφύριγμα, τη συχαμένη, την άβυζη. Εντάξει, μην την. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν απειρία τελείως. Ποια απειρία, μωρέ. Που έδωσε το φάουλ, τώρα πήγε ο Παπαπέτρου, τι έκανε πάνω στη. Ο Καλάθης ήταν, ρε. Δεν είναι το τελευταίο φάουλ που δίνει, το πρώτο τελευταίο είναι. Και το τελευταίο, δύο φάουλ είναι. Το πρώτο τελευταίο είναι που εκεί του μένει η μπάλα, λε. Του έμεινε η μπάλα. Ξαφνικά δίνει και πετάει την μπάλα ο Καλάθης και πάει για την άμυνα και ξαφνικά έχει βολές. Μην εκτελεστούμε, Γιάννη. Ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Τέλος πάντων, 7 στο μπάσκετ, πάμε για 9 στο ποδόσφαιρο τυπικά να κλείσει το 9ο και έχουμε την ευκαιρία λογικά να πάμε και για το 10ο στο τελικό. Το έχει βγει τελικά ο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ θα γίνει, τι συζητάμε τώρα. Αφού δύο χρόνια τώρα γίνεται στο ΆΚΑ, γιατί δεν κάνουμε ένα εδώ στο Καφτατζόλιο. Δεν θέλουν τα παιδιά. Ποια παιδιά? Η ελληνική αστυνομία, η ελληνική πολιτεία, η ΕΠΟ. Δεν θέλουν. Κοίτα τώρα μεταξύ μας. Εγώ το έχω φιλοσοφήσει ποδοσφαιρικά. Ναι. Δηλαδή, με ενοχλεί γιατί ο κόσμος θα μεταφερθεί, θα τα πληρώνουν τα παοξά και ο καθένας 100-150 ευρώ για να πάει στην Αθήνα. Ναι. Δεν περισσεύουν τα λεφτά εδώ, Γιάννη. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Ναι, αλλά ναι. Και δύο φορές όμως έγινε. Όχι δύο, τις τελευταίες πώς. Α, και στο Βόλο ήταν η άλλη. Το Βόλο ήταν οι άλλοι που δεν πουλήσαν τα εισιτήρια οι άλλοι. Ναι, άλλοι γατώνοι. Ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε παρακάτω. Εφόσον είναι οι ίδιες ομάδες, πέρυσι έγινε στο ΆΚΑ. Φέτος θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Ωραία. Είναι λάθος γιατί πληρώνουν τα παοξάκια όλη την ώρα. Δηλαδή 22 τελικούς πληρώνουν τα παοξάκια στους 19. Ναι. Πληρώνουν τα παοξάκια. Εδώ λες και έχουμε καμιά πηγή με χρήμα. Ίσα-ίσα ευρώ δεν ανεβάζουν, ξυλωνόμαστε κιόλα. Αλλά πάμε παρακάτω. Εντάξει, ποδοσφαιρικά καθαρά, ο ΠΑΟΚ παίζει τρίτο τελικό σερί με την ΑΕΚ. Ναι. Ωραία. Τους δύο τους έχει κερδίσει. Ναι. Παίζει τρίτο σερί λοιπόν με την ίδια ομάδα, η οποία έχει την πίεση ότι φίλε μου χάσει και τρίτο σερί. Είναι λέει, διασυρμός. Τρεις τελικούς σερί να χάσεις. Λες να τον νοιάζει το Μελισανίδη. Δεν μιλάει το Μελισανίδη. Λες να τον νοιάξει. Μην την πας στην κουβέντα εκεί, είναι λάθος το αυτό που λες. Αλλά πάμε παρακάτω. Θα σου πω ακριβώς, ας το Μελισανίδη. Το Μελισανίδη δεν τον νοιάζει τίποτα. Ακριβώς. Η τσέπη του τον νοιάζει. Ας το Μελισανίδη. Άρα... Δεν μιλάμε για το Μελισανίδη τώρα. Για ποιον μιλάμε για την ομάδα, μιλάμε για τον κόσμο. Μόνο ο κόσμος θα πειραχτεί, ρε. Άκου λίγο. Που θέλω να καταλήξω. Όταν λοιπόν έχεις χάσει ήδη δύο τελικούς από μια ομάδα, ο ένας, μάλιστα στην έδρα σου, και παίζεις δεύτερη φορά στην έδρα σου, η πίεση είναι με σένα. Άρα, δεν είναι με αυτόν που δεν παίζει στην έδρα. Κατάλαβες. Ναι. Εδώ λοιπόν. Ναι.
Μα εγώ ξέρεις που το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρεις που το καταλαβαίνω. Από το τελικό 2003 στο ΠΑΟ Κάρις. Ο κόσμος δεν κατάλαβε ποτέ τι πίεση φάγαμε. Σαν ομάδα. Το 2-1. Το 1-0 με τον Γεωργιάδη. Α, το 1-0, ναι. Ναι. Εκεί φίλοι, χάναμε το παιχνίδι. Από έναν άλλο που δεν είχε και μια τεράστια διαφορά ποιοτικά από εμάς. Στο ίδιο επίπεδο ήμασταν. Ναι. Ήμασταν λίγο καλύτεροι εμείς. Άρα σε τελικό τώρα δεν υπάρχει αυτό το λίγο καλύτερος. Είναι θέμα μέρας καθαρά. Ειδικά ΠΑΟΚ ή Άρης ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Είναι θέμα μέρας καθαρά. Εκεί λοιπόν φίλε, όταν κάνει το δοκάριο Μωρής, έρχεται ο Γκομίτης, εγώ ήμουν μέσα τότε, υπεύθυνος για τους φωτογράφους, μέσα στο γήπεδο, και το δοκάρι του Μωρής έρχεται παραπλάγιο. Ωραία. Και έρχεται ο Γκομίτης να εκτελέσει το πλάγιο. Φίλε, το καταλαβαίνεις ότι δεν τον γνώρισα. Απ' την πίεση είχε αλλάξει μούρη του, ρε. Καλά, εννοείται. Ναι. Από εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι ωραίο πράγμα για μια ομάδα να είναι γηπεδούχος σε τελικό. Όπως δεν είναι ωραίο πράγμα να είναι φαβορί σε Final Four. Πόσα φαβορί την έχουν πατήσει σε Final Four. Εμείς πρώτα από το 93. Αλλά και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Είναι ωραία. Που το πήρε πανταλόνα κατά λάθος. Η Τσέσεκα, Τσέσεκα πώς που έγινε 40-0. Ναι. Μέσα έξω Ευρώπη 40 νίκες σε ρί. Κάτι τέτοιο, 38, κάτι τέτοιο. Ναι. Η Τσέσεκα πώς φορές. Γενικά δεν λέει να μπαίνεις σε μία... πώς το λένε. Εντάξει, εγώ σε είμαι... μία τέτοια διαδικασία. Εγώ ανάποδα. Εγώ χίλιες φορές να παίζω στην έδρα μου. Τελικό και σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, το είναι θέμα και... Να σου πω κάτι. Πολλά πράγματα τα παρουσιάζουν και οι δημοσιογράφοι πολύ παραπάνω. Όπως. Όπως ότι πίεση και ο κόσμος και πρέπει να κερδίσετε και πρέπει... Εσείς όμως το κάνετε γιατί είναι η δουλειά σας αυτό. Πολλοί παίχτες... Δεν πούμε, πρέπει να χάσετε, ρε. Όχι. Εσείς δεν γράφετε για τους παίχτες. Έτσι δεν είναι. Γράφετε για να διαβάζουν οι φίλαθλοι. Έτσι δεν είναι ο δημοσιογράφος. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν γράφω πρέπει να κερδίσετε. Δηλαδή αυτό όχι, στο όχι. Νόητο, λέω, δεν γράφεις, ας πούμε, για τον αθλητή του ΠΑΟΚ. Όχι. Για τον κάθε αθλητή δηλαδή. Γράφεις για τους φιλάθλους. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. 100%. Ναι, αλλά όλοι όμως τα διαβάζουν. Και οι παίχτες και οι προπονητές, όλοι. Ναι. Όταν εσύ φτιάχνεις κλίμα, είτε αρνητικό, είτε θετικό, είτε αυτή τη δύναμη έχεις. Ναι, εγώ λοιπόν έχεις το κλίμα δύναμη. Που θα δημιουργήσω μέχρι ναι, τότε. Αυτό περνάει όμως και στους παίχτες, αλλά. Οι παίχτες είναι θέμα και άμα μπορείς να αντέξεις την πίεση ή όχι. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω εγώ ότι ναι. Εμένα ο στόχος μου και είναι ρεαλιστικός. Σαν άνθρωπος των media με 5 μέσα ενημέρωσης και 50 συνεργάτες δεξιά και αριστερά είναι μέχρι να φτάσουμε στον τελικό να περάσω το αυτονόητο, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει να κάνει άλλη μία δουλειά σαν ομάδα και μετά να πείσω με επιχειρήματα ότι η πίεση είναι της ΑΕΚ, δεν είναι δικιά μας. Κατάλαβες. Η ΑΕΚ έχει την πίεση. Καλά. Εμείς έχουμε την πίεση, εννοείται. Αλλά ο διασυρμός, αν χάσει το. Που η ΑΕΚ είναι και χειρότερη ομάδα, εντάξει. Αν χάσει και τρίτο τελικό, είναι διασυρμός, δεν φιλότητα και τι έγινε. Δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Έτσι λες εσύ. Πήγαινε τον εαυτό σου σαν παίκτη. Δεν τον πήγα, δεν το έχω ζήσει. Έχαζες τρεις τελικούς σερί. Όχι, γιατί ήμουν καλός. Εγώ σου λέω όμως για μπέστε στο τρυπάκι αυτό και οι δύο στην έδρα σου. Η τελική... Απ' τον ίδιο. Α, και το άσο σου κάνει γλουγλουγλου. Α, και το Βιερίνια να σου κάνει γλουγλουγλου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τα τελευταία 3 χρόνια δεν είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Ναι. Περίπου, πάνω κάτω. Με... Η ΑΕΚ δεν είναι. Η ΑΕΚ μπαίνει βγαίνει, εντάξει. Όχι, τις δύο πρώτες χρονιές ήταν, μετά δεν ναι, ήταν. Μετά δεν είναι, δεν είναι. Ένα τελικό είναι. Τέλος πάμε στους χορηγούς μας. Πάμε στους χορηγούς μας. Σπα Πριβέ. Ξεκάθαρα. Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο Γουά Σαλόνικα. Πηγαίνετε για να μασάζ επιτέλους. Μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, τα πάντα. Δεν είναι ντροπή, παιδιά, το μασάζ. Κορυφαίο είναι. Ναι, μάθετε κιόλας, είναι πολλοί που ντρέπονται. spaprivé.gr για να δείτε και όλους τους χώρους να ενημερωθείτε και στο 530-580 καλέστε. Να σας τα εξηγήσουν όλα. Ωραία. Αναδομό, πήγαμε σε ένα εκπληκτικό event την περασμένη Τρίτη και εγώ και ο Γιάννης. Φοβερά περάσαμε. Ήταν η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ, οι οποίες είναι δεύτερες και μπαίνουν τώρα στο play-off. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδος. Εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν με τον Ολυμπιακό που έχει δεκαπλάσιο budget.
και όλη η εθνική ομάδα είναι εκεί. Τέλος πάντων, πήγαμε στα γραφεία, έχει ένα ταράτσα πάρτι έκανε. Έδωσε μια δωρεπιταγή, σε μια οργάνωση. 2.500 ευρώ. Mm. Πολύ σημαντική. Για παιδιά. Για παιδιά. Το συζωή, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Συζωή. Ναι. Συζωή. Ωραία. Μπείτε, πες στο site για να το δούνε. Αναδομό-ανακαίνιση.gr. Αναδομό-gr. Και υπάρχει σιγά σιγά και το αναδομό care που έχει να κάνει με τέτοιες κινήσεις. Θα πούμε σε άλλες εκπομπές λίγο πιο πολλά πράγματα γι' αυτό. Ναι. 2311-241-508 καλείτε για να δείτε τις προσφορές της αναδομό, πώς μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες μελέτες για το χώρο σας κτλ. Κτλ. Υπάρχει κοτοπαράδοση. Τρία μαγαζιά, 12 ανήσου, έχει στον Εύωσμο, έχει και στο Χαριλάο, κοτοπαράδοση, να παραγγείλετε το κοτόπουλο το ακοκάλωτο στις χάρας και σούφλας, δηλαδή κατευθείαν μόνο αυτό, το οποίο το ονομάσαμε Phantom, ενώ έχει τα πάντα γύρω από το κοτόπουλο. Και Deliver To είναι ένα application που έρχεται αυτές τις μέρες, ο οποίο μας λύνει τα χέρια. Άμα θέλουμε κάτι να στείλουμε κάπου εντός πόλης στη Θεσσαλονίκη μας, μέσα σε μία ώρα έρχονται, το παίρνουν από όπου θέλετε, το πάνε όπου θέλουν, όπου θέλετε. Φαντάζομαι το πηγαίνουν αυτοί όπου θέλουν. Θες να χρειάζεσαι κάτι από το φαρμακείο, μπαίνεις στο application, κάνεις την παραγγελία και στο φέρνουν. Θες κάτι από το σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να πας, το ίδιο ακριβώς. Ξέχασες κάτι, στο στέλνουν. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 9 και 17 πρώτα λεπτά. Συνεπείς το ραντεβού με την ενημέρωση και την ανάλυση των γεγονότων. Θα μας πεις γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Κάτσε να ακούσουμε το τραγούδι. Τι να ακούσουμε, μπορούμε να το βοηθάμε μέχρι τον Νότο. Βάλει φωνήρα από κάτω. Ας πάρουμε ένα χάρτη, να έχουμε. Μόνο καψούρια. Σιγά βρε, σιγά βρε, Δον Ζουάν, από την Καλιφόρνια, σιγά. Την Καλιφόρνια λέει ο Τζομπάνης. Τον είναι. Απ' το βορρά μέχρι το νότο. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Εδώ το βορρά και ένα φωνή, δεν τραβάω. Γιατί όλοι μου λένε ότι έχω ωραία φωνή. Πρώτα πώς το λέτε, κόμενε σίγουρα. Τι να μου το πω, να πηγαίνω σε έναν άντρα, έλα καλησπέρα, τι έγινε, ρε, πού είσαι, ρε. Φαντάζομαι το Μάικ να σου λέει τι ωραία φωνή έχεις. Ο Μάικ μου είπε ότι έχω ωραία φωνή. Και καθυστερημένο. Λοιπόν, αποθέωσέ με πρώτον. Τι σε αποθεώσω, επειδή έκανε μια πρόβλεψη πάνω στο άθλημα που. Δηλαδή, εμένα θα έπρεπε να μπαίνει στο στούντιο και να με αποθεώνει κάθε δύο λεπτά. Εσύ πρέπει τώρα να πει ότι είμαι ο καλύτερο αναλυτή μπάσκετ που έχει περάσει ποτέ. Τι τραμπούκο είναι αυτό, φίλε. Όχι, προέβλεψες. Δεν προέβλεψα. Φορμαρίστηκε γρήγορα, είπες. Το ανέλησα. Είπα ότι ο Τζομπάνης, ο Μπλατ, ήρθε να μας πιάσει κορόιδα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, για λέγε, συνέχισε. Έχει εμπορικό αυτό που κάνεις τώρα. Ναι, να. Αυτός ήρθε εδώ πέρα. Αλήθεια λέω. Ήρθε εδώ πέρα να μας πει πως παίζει το μπάσκετ. Λες και εμείς κατεβήκαμε τα βουνά. Ο Μπλατ ξεκίνησε τη χρονιά με αυτό, πως έγινε. Δεν τους πλάκωσε στην προπόνηση. Ναι, δεν τους έκανε προετοιμασία. Όχι χαλαρά. Τους έκανε συντηρητική προετοιμασία. Για να μην είναι κουρασμένοι, να μην είναι βαριά τα πόδια όλα αυτά. Και πέταγε η ομάδα. Και έφτασαν τα Χριστούγεννα. Εκεί ο Παναθηναϊκός άρχισε να φορτσάρει. Επιτέλους διώξαν τον Πασκουάλ, αυτόν τον αστείο τύπο που τον λέγαν και δεν ξέρω ποιος είναι. Εντάξει, ο Πιτίνο όχι ότι έκανε τίποτα φοβερό και μαγικό, απλώς τους έκανε πιο πολύ ομάδα. Σταμάτησε να ασχολείται με τα κομπιούτερ, γιατί ο Πασκουάλ αυτό έκανε. Αυτή ήταν η προπονητική του ζωή και η καριέρα. Είναι με πώς θα το γράψουμε στο τάμπλετ, να το δείξουμε στους παίκτες, να το διαβάσουν οι παίκτες για να το κάνουν. Που δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν είναι ατομικό σπορ, είναι ομαδικό σπορ.
όσο για τον Μπλατ. Ο Μπλατ έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Τους είχε στον παπά, τους ξεκούραζε, τους έκανε. Και όταν έχεις το σπανούλι, μπορείς να μην τον βάζεις τα τελευταία 5 λεπτά. Τι σου είπα εγώ, δεν γίνονται αυτά. Κάποια στιγμή ο Σπανούλης θα νευριάσει. Τι έκανε ο Σπανούλης, μόλις είδε ότι δεν γίνεται τίποτα, πραγματικά δεν γίνεται τίποτα, πήγε και έκανε εγχείρηση. Ποιος ο Σπανούλης, που κουτσός θα έπαιζε, που έπαιζε κουτσός. Εντάξει, έπαθε ζημιά. Ζημιά. Η ζημιά, άμα δεν είναι χτύπημα και είναι τραύμα που το κουβαλάς, συνεχίζει και το κουβαλάς. Και πότε μπορείς το καλοκαίρι να κάνεις την επέμβασή σου. Εμένα η εικόνα άμα του Σπανούλη, χτύπα, φίλε, ναι, η εικόνα του Σπανούλη ήταν θλιβερή. Γιατί ήταν θλιβερή? Γιατί τον έβαζε λάθος λεπτά. Δεν ξέρω εγώ, όταν βγάζεις άφηνε... αθλητής μπαίνει σε αυτό το επίπεδο τώρα. Ναι, ο Σπανούλης δεν είναι 25 χρονών ή 20 χρονών ή... Είναι εμπειρία. Όλοι είχαν το Σπανούλη πεντάδα. Στο 8 σήκωνε την αλλαγή του και στο πότε θα σφίξει ο διαιτητής να βγει. Εγώ, Γιάννη, με την εικόνα του Σπανούλη, με τον Πλάτη με να ξέρεις. Είναι σε τραγική κατάσταση από πέρσι, όχι τώρα. Ο Σπανούλης είναι τραγικός τα τελευταία 4 χρόνια. Αλλά βάζει τα τελευταία 5 λεπτά τα καλάθια που πρέπει. Όχι, τα τελευταία 2 δεν βάζει ούτε αυτά. Βάζει. Πέρσι και φέτος δηλαδή, δεν έχει βάλει τίποτα. Η μέση όλη του πρέπει να είναι κάτω από 6 πόντους. Ο Ολυμπιακός δεν είναι φόβητρο και γι' αυτό φταίει ο προπονητής. Δεν φταίει και η διοίκηση που είχε πληρωθεί όλη την ομάδα. Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά έχεις παίχτες. Δηλαδή δεν θα μπει κάποιος να παίξει αγώνα γιατί δεν έχει πληρωθεί 2 μήνες. Τι θα πει, δεν παίζω καλά γιατί να τιμωρήσω τον πρόεδρο? Όχι, αλλά μια μουρμούρα μέσα στην εβδομάδα την έχεις. Τη μουρμούρα την έχεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Αλλά την ώρα που μπαίνεις στον αγώνα, δεν σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι πώς θα κορυδέψει τον αντίπαλό σου, πώς να κερδίσεις. Αυτό σκέφτεσαι. Όσοι απλήρωτοι, και εγώ και εμείς, πάντου, πόσες ομάδες απλήρωτοι παίζεις. Είναι κάποιος που δεν έχουν στο 100%. Ναι, ρε φίλε, το μυαλό σου το τρώει αυτό το γεγονός. Ναι, το τρώει. Το θα μου πεις είναι... την ώρα του αγώνα δύσκολα. Την ώρα του αγώνα δεν σκέφτεσαι να πεις, δώσ' μου πάσα και να γυρίσω άλλο να σου πει, δεν με πλήρωσαν. Ναι. Το βάζεις μέσα στο αποτέλεσμα, ντουλμιάζεις το ξύλο και τελείωσε η δουλειά. Ναι. Έτσι γίνονται. Την ώρα του αγώνα, εφόσον έχεις το δικαίωμα να μην παίξεις. Mm-hmm. Κάνω προσφυγή και δεν παίζω. Δεν με πληρώνετε, no pay, no play. Υπάρχουν και αυτά. Το θέμα είναι ότι ο Μπλατ κορόιδεψε όπως τους κορόιδεψε στον Άρη. Γιατί είχε έρθει το πέρα στον Άρη ο Μπλατ. Θυμάμαι. Και στο δίμηνο, οπότε έφυγε, δεν ξέρω. Όχι, απλά βρήκε πρόταση σε κάποια φάση. Όχι, ναι, έφυγε, ρε παιδί μου. Εδώ πήγε στο NBA. Φαντάζομαι τι παπατζής καλός είναι αυτός. Ευρωαμερικάνος, δεν φίλε, τι άλλο. Μιλάμε παπά, πήγε στην ομάδα του LeBron James. Και πήγε και έκανε το μάγκα στο LeBron. Που εκεί πέρα λέει ο LeBron, παιδιά, αύριο δεν έχουμε προπόνηση. Ή παιδιά, αύριο έχουμε 4 ώρες προπόνηση. Και συμφωνούν όλοι. Πήγε ο Μπλα τώρα και τους είπε, πήγε να κάνει το μάγκα τώρα στο LeBron. Ξέρεις, αυτό είναι κόμπλεξ αυτά. Ποιος είναι πιο φίρμα παίκτης, σε αυτόν. Αυτό το είχε ο Ιφκοβιτς. Δεν γούσταρε τις φίρμες. Ήθελε αυτός να είναι η φίρμα. Αλλά ο Ιφκοβιτς έχει ξεφτυλίσει στην Ευρώπη 30 φορές. Δηλαδή ό,τι θέλει κάνει. Και επιτυχημένος. Ο Μπλατ δεν έκανε τίποτα. Οπότε έριξε τον παπά στον Ολυμπιακό. Φόρτσαρε η ομάδα στην αρχή. Στην αρχή ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Αλλά εμείς, εγώ ας πούμε που ξέρω, λέω, δεν μπορεί να είναι τώρα, ας πούμε, ο Πρίντεζης να τρέχει σε τέτοιες ταχύτητες. Πώς θα πηγαίνει, ρε παιδί, με τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο δηλαδή, θα πετάει? Δεν γίνεται. Κάπου θα κλατάρουν, κάπου θα είναι. Γίνανε όλα αυτά τα προβλήματα. Τα οικονομικά, η ΔΕΗ, το ρεύμα, ξέρω εγώ, το νερό. Και τους γλεντάει ο Γιαννακόπουλος. Και τους γλεντάει, δηλαδή... Καλό γλέντι. Πολύ καλό γλέντι, είναι χωρίς σταματημό. Κάθε μέρα κάτι κάνει, κάτι λέει. Και δεν μπορεί να τον πήγε κανένας τίποτα. Έβγαλε και η Ευρωλίγκα ότι είναι η καλύτερη ομάδα τελευταία 25 χρόνια. Ναι. Και νομίζω έγραψε, καθίστε λέγεται, θα κράξουν η άλλη ομάδα. Είναι η κατάσταση τώρα πως είναι.
είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο για τον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να μείνει η Αγγελόπουλη. Ναι, τελείωσε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να φανεί ποια είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα γλιτώσαν βέβαια τους βαθμούς τους περισσότερους στο ΑΣΕΑΔ. Καλά, εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Ναι. Τραγικό. Ωραία, αλλά η ουσία είναι ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει. Λοιπόν, τώρα αν αυτό, δεν αλλάξει την μισό λεπτό, εσύ που τα ξέρεις αυτά τα νομικά που δεν ξέρω. Τώρα τιμωρήθηκε με μείον 2. Ναι. Ωραία. Είσαι τώρα εσύ. Ποια ομάδα να πούμε τώρα που είναι στη μέση. Ο Πανιώνιος που έχει σωθεί. Δεν έχει σωθεί ο Πανιώνιος, ο Άρης. Ο Άρης. Και παίζεις τώρα στο Ρέθυμνο. Λέγω ταξίδια, τώρα. Ταξίδια, λεφτά. Ταξίδια, λεφτά. Έχει σωθεί. Δεν πας να παίξεις καν. Και σε παίρνει να μην πας. Σε παίρνει η βαθμολογία να μην πας. Να φας μόνο μείον 2. Και να μην πας και να γλιτώσεις, ξέρω εγώ, τα 5-6 χιλιάρικα αυτά. Τα οποία είναι. Τα ψάχνουν. Όχι αυτό, σχεδόν πολλές ομάδες. Εντάξει, δεν το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις, φίλε. Γιατί δεν το κάνεις. Γιατί είσαι 1002, έχεις μια ιστορία. Δεν ναι, δεν λέμε για τον Άρη, επειδή είναι μια ομάδα που έχει σωθεί. Άμα έχει τόσο βαρύ πρόβλημα. Ο Χολαργός που και άλλα αυτοί πληρώνουν. Χολαργός, φίλε, άμα θέλει το κάνει. Ναι, 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 ο Χολαργός δεν θέλει να πάει τώρα γιατί να πληρώσει. Για να πληρωθούν οι παίκτες. Και πάει να του πει, προτιμάτε αυτό ή να μην πάτε ή να πληρωθείτε. Ναι. Τώρα κακώς λέμε ομάδες, ονόματα, τέλος πάντων, ζητάμε ναι, συγγνώμη. Χρησιμοποιούμε, ναι, ναι, κάποια παραδείγματα. Ναι, δεν είναι απλώς στη μέση της βαθμολογίας. Ναι. Τι να σου πω, άρα είναι μείον 2, έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχει δικασμένο πλέον. Δεν είναι μείον 6 και πρέπει να κάνεις έφεση όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Και αυτό θα γίνει πάλι, τώρα θα πάει μείον 2. Μείον 2 γιατί το έχει ξαναγίνει. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο όλοι στον Ολυμπιακό. Είχαν καλό δικηγόρο. Αυτά είναι καλά. Έλα μόλι τώρα. Στο μεταξύ ξέρει ότι μπορεί να πέσει. Με ποιον πέσει. Αυτή είναι η βαθμολογία. Τι. Έβλεπα εγώ πως χωθούμε εκεί, κάνουμε ράνουμε και παίξουμε κατά τελικό κατά λάθος. Αλλά... Γιατί χτύπησε και ο Ματσιούλης στην ΑΕΚ, δεν είναι μικρή απώλεια. Ποιος? Δηλαδή να πετυχαίναμε την ΑΕΚ στο 2-3. Ναι, ναι. Ματσιούλης είναι απώλεια, δεν είναι... Καλά, δεν είσαι που αποκλειστήκανε τζάμπα. Δεν το έβλεπα το παιχνίδι. Τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Δεν βάλα τα σουτ, γεια σας. Αυτό είναι το μπάσκετ. Βάζει τα σουτ, περνά, δεν βάζει τα σουτ, δεν περνά. Μεγάλη απώλεια ο Ματσιούλης. Ο Ματσιούλης είναι ο πιο κεφαλικός παίκτης που έχουν. Ρε. Και ο πιο έμπειρος. Ναι. Και είναι αυτός που βάζει και γκάζ για τους μαύρους. Ο μόνος. Ναι. Άρα όταν λείπει αυτός, πρόβλημ. Γιατί οι μαύροι μόνοι τους. Καλή χρυσή, αθλητικοί, παιχταράδες. Το ένα το άλλο. Αλλά στο συνδυαστικό άθλημα. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Σε αυτά που θα πρέπει να κάνουν και δεν φαίνονται. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα στον αθλητισμό που δεν φαίνονται. Ακριβώς. Και πρέπει να τα κάνουν οι αθλητές. Σε αυτά οι μαύροι είναι λίγο. Το σημαντικότερο είναι τα αποδυτήρια. Τα λέει ο μεγάλος Λουτσέσκου και τον κράζεται. Το γκρουπ και το γκρουπ. Το γκρουπ και το γκρουπ. Πάντα αυτό λέει. Πάντα αυτό λέει. Όλοι οι προπονητές ξεκινάνε από τα αποδυτήρια. Αυτός το τέντωσε. Ο Μπλατ, παράδειγμα, δεν έχει αποδυτήρια. Βέβαια δεν έχει αποδυτήρια όταν ηχογραφούν ο ένας τον άλλο. Αυτό. Ναι, δηλαδή τώρα πρέπει να το μάθω. Ρε. Άμα το μάθω, από έτσι, ένα 80% σίγουρο θα τον μπουμπονίσω. Θα έρθω εδώ στο ραδιόφωνο και θα πω αυτός το είπε. Το έβγαλε. Φίλε, φαντάζεσαι να μπει σε αυτήν την ομάδα που είχε τέτοια διαρροή. Σου είπα, φίλε, είναι. Ούτε καλημέρα δεν θα έλεγες. Όχι, ξέρεις τι κάνεις. Επειδή είναι όλοι γομάρια και ζώα και τέτοια. Πας παίρνεις 4-5 άτομα, παλικαράδες, ναι. Και τους λες, παιδιά, έξω από τα αποδυτήρια περιμένετε, μόλις σας δώσω νόημα, θα μπείτε μέσα και αμπαλάια, όποιον πετύχετε. Ναι, δεν είναι νόμιμο αυτό, Γιάννη. Δεν χρειάζεται να είναι νόμιμο, μέσα στα αποδυτήρια είναι νόμος είναι η ψυχή του παίχτη, μέσα εκεί. Ναι. Η καρδιά και η ψυχή του παίχτη. Είναι όλη η ομάδα μπροστά. Είμαι ο Πρίντεζης, γιατί αυτός ακούγεται. Αυτός βγήκε κάρτα. Ναι. Και λες, από εδώ μέσα δεν φεύγει κανένας. Άμα δεν μου πείτε, ποιος το είπε. Δεν λέει κανένας, δεν μιλάει. Και τους λες, παιδιά, μπείτε μέσα και ξεκινάμε. Έναν έναν. Βασανιστήρια λες. Έναν έναν, φίλε. Να σου πω, είναι πολύ χοντρό αυτό. Είναι πολύ χοντρό αυτό που έγινε. Όχι για τα παλικάρια. 10 θα είχα, όχι 4. Για να με κρατήσουν, όχι για να τους πω ορμάτε.
Δεν είναι, εγώ πιστεύω αυτή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ρουφιανιά όλων των εποχών. Ναι. Σε μετά του Εφιάλτη, νομίζω ότι είναι αυτή. Όχι σε αθλητικό, πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Πιο top ρουφιανιά, ναι. Γιατί δεν είναι κάτι νιά να πεις ότι πήδηξα. Πήδηξε το άλμα εις μήκος. Το άλμα εις μήκος, τη γυναίκα του αλουνού ή του συμπαίχτη, αυτό, αυτό. Είναι μπορεί να καψουρευτήκα, να κοιταχτήκα στα μάτια, είναι πουστιά και των δύο. Αλητεία. Αλητεία και των δύο. Συγγνώμη, Βασιλή. Συγγνώμη για το ωραίο. Αυτό είναι κάτι που εντάξει, είναι έρωτα. Δεν μπορεί. Τον έρωτα και στον πόλεμο, όλα επειδή. Ναι, πάμε. Τον κολλητών μα, τι γυναίκε. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Αλλά το να δώσει τέτοια ρουφιανιά, ρε φίλε. Είναι top ρουφιανιά, φίλε. Κλαίω Εφιάλτη σε μια γωνία. Πιστεύω πρέπει να. Και σήμερα. Ρε, πρέντεζε. Θα το έχει μάθει, πρέντεζε. Δεν γίνεται. Δεν μιλά με πρέντεζε. Όχι, δεν πιτιά του πω, αλλά ποιο το έδωσε. Όχι, δεν φίλε. Πώ το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Πώ το αντιμετωπίζει αυτό. Θα πάρω του Σπανούλη. Βρήκα, θα πάρω του Σπανούλη, τον πω περαστικά και αυτά. Γιατί μιλήσαμε μηνύματα. Θα τον πάρω και τηλέφωνο τώρα. Συνήρθε από το. Τέτοιο. Μπορεί ποιο το έδωσε. Αλλά δεν θα μου πει. Αγιανάρα. Δεν θα αυτό, ρε. Αγιανάρα, που δεν ξέρω. Φίλε, πες, έχω μια απορία. Πώ το διαχειριστήκατε αυτό. Πώ δεν του σκότωσε, πώ δεν έχει φέρει φουσκωτού μπράτσου, πώ του λένε αυτά τα παλικάρια εκεί πέρα. Είναι δύσκολο, φίλε. Δεν φτάνει το μυαλό μου. Αυτό μπορεί... δεν φτάνει γενικά, ρε Γιάννη. Άντε, ρε Γιάννη. Πώς για κλωτσιά τώρα. Είναι όντως πολύ χοντρό, ρε φίλε. Πολύ χοντρό. Σε οτιδήποτε, ρε αδερφέ, είστε... Μαζί ολυμπέρα. Άκουσέ με, ώρες τώρα. Ναι. Έχεις 10 ώρα το πρωί, προπόνηση. Ναι. Από τις 9 και 4 ναι. μέχρι τις 12.30, μπάνιο αυτό, είσαι εκεί. Τα απόγευμα ξαναέχεις, έχεις 6 ώρα προπόνηση. Από τις 5 και 4 το που μαζεύεστε, 2 ώρες η προπόνηση, μπάνιο μια ώρα, καβλάτι με αρκίδια, 9. Δηλαδή, ρε φίλε, τσαντίστηκα τώρα. Ναι, εντάξει, είναι και το παιδί ο καλεσμένος μας. Για λέγε. Ναι. Είσαι 6,5 με 7 ώρες μαζί. Μαζί. Και πάει ο άλλος και στον μπουμπουνάει. Φίλε, την πάνε, φίλε. Μα την πάνε, εγώ το σκότωνα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή. Πάμε. Αστυνομία. Αεροπλάνο. Τίποτα. Πάω. Δεν είναι. Εγώ για το τέτοιο πρέπει να μάθω. Δεν μπορώ να σκάσω. Θα το μπουμπουνίσω. Μόλις το μάθω. Δεν γίνεται το μάθημα να το μπουμπουνίσουμε γενικότερα. Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό. Ναι. Θα τους... Τώρα πάμε στο διάλειμμα για να τους μετρήσω τους Έλληνες. Σου πω εγώ. Για πες τους. Μάντζαρης. Ναι. Πρίντεζης. Ναι. Σπανούλης. Ναι. Τολιόπουλος. Αγραβάνης, Μπόγρης. Αγραβάνης, Μπόγρης. Και τι τραυματίες, οι τραυματίες στο γήπεδο είναι. Ναι. Βέβαια. Μπόγρης, στο τσάτ πρέπει να είναι. Στο 6. Τσάτ είναι όλοι. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, 7. Έχουνε. Αυτοί. 7 είναι. 7. Και 6 Αμερικάνοι. Έτσι ανακατεμένοι. Ναι. Έχουν και τους Έλληνες. Ο Αγραβάνης είναι εκτός. Έναν θα τους πιάσουμε μετά. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Ποιος έκανε το φιενιά. Να δούμε ρε φίλε, άμα τα βάλουμε κάτω. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι τη φιενιά την κάνει ναι. αυτός που έχει να παίρνει περισσότερα. Λεφτά. Έτσι πιστεύω. Κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί γίνεται αναφορά για τις πληρωμές. Οι πληρωμές δεν βγαίνει έτσι. Είναι ο Πίτερς που έχει να παίρνει 10 εκατομμύριο. Ο Σπανούλης παίρνει 2. Ναι. Κόβει στο Σπανούλη να το είπε. Όχι, επειδή εγώ το ξέρω. Αυτό τώρα θα τον πει. Βασίλη, τι έγινε, υπόπερο, δεν έπαιξε καλά το πικ εν ρολ πριν 2 εβδομάδες, μου πει. Είναι, μιλάει όλη την ώρα για μπάσκετ. Δεν έχει ούτε. Είναι ο Καραγκούνης του μπάσκετ, είναι τέτοιο άτομο. Είναι όλη την ώρα μόνο για μπάσκετ μιλάει. Δηλαδή είναι ο πιο κουραστικός στο μπάσκετ. Δεν είναι ούτε με δημοσιογράφου ούτε με. Τίποτα. Δεν ξέρω. Ποιο σου κάνει. Απ' τα μούτρα μου κάνουν κανένα 2. Απ' τα μούτρα μόνο. Κοίτα να δεις τώρα. Είναι ο πιτσιρικάς που μπορεί να την πατήσει. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτός πιτσιρικάς. Και ο Τολιόπουλος και ο Αγραβάνης είναι μικροί. Εντάξει, ο Τολιόπουλος τώρα... Βλέπω παύση, Γιάννη. Είναι κάτι σοβαρό. Μου στέλνουν κάτι ονόματα εδώ πέρα. Λίγο πιο συγκεκριμένα για να το μπουμπουνίσω, δεν τρέπομαι. Ναι, να, έχουν, να είναι οι πηγές μας σοβαρές. Να είναι οι πηγές, σοβαρή πηγή. Τέλος πάντων, αναδομώ. Ξεκάθαρα αναδομώ. Μην με περνάτε για τρελό. Ακόμα καλύτερα. Πού βρίσκεται?
τα γραφεία του στην Καλαμαριά. Ακούγεται πιο καλά την Καλαμαριά. Για κατασκευασίες σπιτιών, δωματίων. Ωραία λέξη αυτή, ε. Την πέτυχα. Το Πανεπιστήμιο κατευθείαν ήρθε. Αναδομό παύλα.ανακαινήσεις.gr. Κοτοπαράδοση. Τρία μαγαζιά, 12 ανήσου. Αύριο θα τιμήσουμε Κοτοπαράδοση. Αύριο Κοτοπαράδοση θα δουλέψουμε. Ναι, γιατί αύριο, αν πούμε ότι αύριο έχουμε και αγώνα. Θα πάμε. Θα πάμε. 12 η ώρα στο Πανόρμα. Δεν θα κάτσει να μου δίνει την μπάλα. Θα φας πολύ την αλήκη, να ξέρεις. Άμα στη δίνουν την μπάλα και δεν την πιάνει. Τη δεύτερη, δεύτερη πάσα, άμα δεν την πιάσει και θεωρηγραφτεί λάθος δικό μου, την τρίτη θα την πάσει στο κεφάλι για να μην την ξαναδεί. Θα πάμε να είμαστε κλίκα οι δυο μας. Οι δυο μας θα παίζουμε. Όχι, αντί πάλι θα παίξουμε. Τι αντί πάλι θα παίξουμε, ρε. Σε να παίξουμε την ίδια ομάδα. Χαζό, είσαι. Ρε. Θα μαζί θα πάμε την ομάδα με σένα. Αντίπαλοι. Αύριο 12 ώρα στο Πανόραμα. Η άλλη κανονική ομάδα, μαζί θα παίζουμε. Α, με συστήματα και τέτοια. Ναι. Ωραία, τι σούτια έχουν να φάνε κι αυτοί. Αυτό σου λέω. Θα μου δίνει την μπάλα. Παίζουμε τώρα εμείς. Που δε, οι 9 στους 10 είναι άσχετοι και θα κάνουμε όλη τη δουλειά. 10 λεπτά σου τάλλον. Η άλλη θα είναι ομάδα κανονική που θα λένε το 3, το κεφάλι. Θα του κάνω, το αυτή θα του κάνω εγώ έτσι. Το και αυτή. Θα πάω να κάνω screen και θα πάω εγώ με τον αγκώνα και. Το αυτή έτσι θα κάνω εγώ. Να ξέρει ποιο είναι αυτό. Deliver-to. Deliver-to, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αύριο στείλτε λουλούδια στο Πανόραμα στις 2 παρατέρατο που θα έχει τελειώσει το match. Το application, μπείτε στο application, στέλνουμε λουλούδια στο Γιαννούλη, γιατί βγήκε MVP, η ομάδα του κέρδισε. Έρχεται το παλικάρι από το σπίτι ή το θέλετε σε πιο λουλουδάδικο να πάει και θα έρθει σε μένα παραγγελία. Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να δούμε ποιος το μπουμπούνισε τελικά.